στη σέντρα γηπεδούχη με το Ζαφυρίδη, βαθιά παλιά, από μάκρινου Αργυρίου. Ντόι, Ασλανίδης, Σιούζος, έχασε ο Σιούζος από τον Καθάριο. Καθάριος τώρα παίρνει πρωτοβουλία από δεξιά και το πλάγιο που παραχωρεί ο Γαλαζούδης. Βούλγαρης, Συρτή Πάσα, από μάκρυνε το Μουδανιό και πάλι Βούλγαρης, Σπαχής και το 0-1, το 0-1 για τον Άρη Κασανδρίας. Ο Κανάνη ήταν που βρέθηκε λίγο εντός της περιοχής του Ντραγκίεφ και με ψιλοκρεμαστό αριστερό πλασέ έστειλε την μπάλα στη δεξιά, στα δεξιά της εστίας του Πέτρου Ντραγκίεφ και μόλις το 6ο λεπτό οι φιλοξενούμενοι παίρνουν το προβάδισμα. Ο Μανόλο παραχωρεί το πλάγιο. Σιούζος, Μανελίδης, κρατάει την μπάλα, περίμενε κάποια κίνηση εκεί από τον Ντόι που δεν έγινε. Γαλαζούδης, γρήγορα για τον Ντόι. Ντόι, κάνει το σουτ, η μπάλα έξω από το αριστερό δοκάρι του Ταμπού. Ζαφυρίδης, προσπαθεί να αλλάξει. Τελευταία στιγμή ο Βούλγαρης δεν άφησε να περάσει μπάλα προς τον Ντόι που ήταν σε πολύ καλό σημείο. Ζαφυρίδης άφησε για τον Σιούζο. Το 1-2. Μανελίδης πλασάρει. Εξαιρετική απόκρουση του Ταμπού στο πλασέ του Μανελίδη. Από πολύ καλή θέση βρέθηκε σε θέση βολής ο επιθετικός των Μουδανιών. Αλλά στο τελείωμά του αντέδρασε ο τερματοφύλακας Ταμπός. Απομάκρυνε την μπάλα και τον κίνδυνο. Ζαφυρίδης λοιπόν. Πήρε την κεφαλιά ο Βούλγαρης, μπάλα κατέληξε από την άλλη μεριά στον Μπερμπερίδη, κάνει το γέμισμα, επικίνδυνη η σέντρα σου του Μπερμπερίδη, υποχρέωσε τον Ταμπό σε μια δύσκολη απόκρουση στο ριζότιο δοκάρι του παραχωρώντας το κόρνερ. Κανάνη αφού έπαιξε με τον Καθάριο, Λιβαδιώτης και πάλι Κανάνη. Τώρα Σπαχής. Σπαχής κάνει το άνοιγμα. Βγαίνει με γροθιές εκεί ο Ντραγκίεφ και απομάκρυνε πρώτου Νικολαίδη. Μανόλο βγαίνει το Λιβαδιώτη. Λιβαδιώτης, Σμυριλής, στρώνει ωραία με το στήθος στον Τόπτσι. Σού του Τόπτσι με το δεξί. Η μπάλα πέρασε έξω από το δεξί δοκάρι του Ντραγκίεφ. Καλή στιγμή για τους φιλοξενούμενους στο 21ο λεπτό. Και τώρα ο Τόπτσις κράτησε από τη φανέλα τον Ντόι, προσπαθώντας να ανακόψει την αντεπίθεση εκεί που ξεκινούσε για τα Μουδανιά. Δέχθηκε πολύ σωστά και αυτό στην κίτρινη κάρτα από τον Φώτη το Σκούτα. Εκτέλεση δυνατά από το Σέχου, πολύ μακριά όμως για να απειλήσει τον Ταμπό που μπλόκαρε εύκολα. Σμυριλής τώρα κοντρολάρει την μπάλα, ανοίγει αριστερά για τον Σπαχή, πρόλαβε την μπάλα ο Σπαχής. Και το κόρνερ που παραχώρησε ο Μπερμπερίδης. Τόπτσις εκτελεί. Βγαίνει και μπλοκάρει ο Ντραγκίεφ. Βούλγαρης τώρα στην εκτέλεση του πλαγίου από δεξιά για τους φιλοξενούμενους. Και ο διαιτητής αναμέτρησης ο Σκούτας σφυρίζει τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου που βρίσκει τον Άρη Κασανδρίας να προηγείται με 0-1 μέσα στο δημοτικό στάδιο των Μουδανιών επί του ΠΟΜ χάρη σε ένα τέρμα που πέτυχε στο 6ο λεπτό της συνάντησης ο Κανάνη με αριστερό πλασέ από το ύψος της περιοχής του Ντραγκίεφ. Θα επανέλθουμε σε περίπου 15 λεπτά για την περιγραφή του δευτέρου μέρους. Κόντρα ευνόησε τους φιλοξενούμενους. Το σουτ, δυνατό σουτ του Σπαχή και η μπάλα πέρασε λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι του Ντραγκίεφ. Καλή στιγμή για τους φιλοξενούμενους να διαπλασιάσουν τα τέρματά τους. Κόντρα και τώρα Μανελίδης. Κέρδισε τελικά ο Μπέλος, ο Κανάνη. Ατομική προσπάθεια, εντυπωσιακή ατομική προσπάθεια από τον Κανάνη. Και τώρα Σπαχής κάνει το γύρισμα και το 0-2 από κοντά με τον Σμυριλή. Ξεκίνησε μια εντυπωσιακή ατομική προσπάθεια εκεί από το χώρο του κέντρου ο Κανάνη.
Έδωσε πολύ ώρα δεξιά στον Σπαχή. Αυτός έκανε κατευθείαν την παράλληλη σέντρα και από εκεί και πέρα ήταν εύκολη υπόθεση το 0-2 για τον Σμυριλή, ο οποίος βρέθηκε αφύλακτος στο δεύτερο δοκάρι του Ντραγκίεφ. Απλά έσπρωξε την μπάλα στην ανυπεράσπιστη εστία και έτσι έδωσε αέρα δύο τερμάτων στην ομάδα του με τη συμπλήρωση μιας ώρας παιχνιδιού. Γαλαζούδης με τον Βούλγαρη. Κέρδισε ο Μανελίδης. Απέφυγε τον Μανόλοφ και το φάουλ που έκανε ο κεντρικός αμυντικός του Άρη Κασανδρίας επάνω στον Μανελίδη. Ζαφυρίδης από αριστερά. Ετοιμάζεται. Εκτελεί ο Ζαφυρίδης. Ντόι εκεί. Και το χέρι του Αργυρίου και το πέναλτι. Το πέναλτι που καταλόγησε ο διαιτής ο Φώτης ο Σκούτας μετά από μια κεφαλιά του Ντόι ύστερα από την εκτέλεση φάουλ του Ζαφυρίδη από αριστερά. Ο Αργυρίου στην προσπάθειά του να σταματήσει την μπάλα χρησιμοποίησε το χέρι του και έτσι έχουμε το πέναλτι και μεγάλη ευκαιρία για τους γηπεδούχους έτσι ώστε να ξαναμπούν στο παιχνίδι. Ο Φώτης ο Τσακίρης είναι έτοιμος να εκτελέσει την εσκάτη των ποινών που καταλογίστηκε στον Αργυρίου. Εν τω μεταξύ ο Φώτης, ο διαιτής αναμέτρησε ο Φώτης ο Σκούτας αποβάλλει από τον πάγκο των γηπεδούχων τον προπονητή του ΠΟΜ τον Μιχάλη τον Στεργίου. Και τώρα αποχωρεί ο προπονητής των γηπεδούχων από τον πάγκο ύστερα από την υπόδειξη του διαιτή του Σκούτα. Τσακίρης λοιπόν πριν λίγα μετραφόρα. Εκτελεί και το 2-1 παρά την προσπάθεια του Ταμπού, ο οποίος έπεσε στη σωστή γωνία. Δεν μπόρεσε όμως να συγκρατήσει την μπάλα και έτσι ο ΠΟΜ μειώνει σε 1-2 στο 73ο λεπτό μετά από την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Φώτιου Τσακίρη. Στο πλάγιο Βούλγαρης, Μανόλοφ. Σέχου κέρδισε εκεί πρώτο Σπαχή. Τελικά ο Σπαχής για τον Καθάριο. Καθάριος Καραγιώργης στο πλασέ. Δεν μπόρεσε να αντιδράσει ο Ντραγκίεφ και το 1-3. Οπότε κλειδώνει οριστικά η υπόθεση νίκη για τους φιλοξενούμενους. Σε μια υποδειγματική αντεπίθεση ο Σπαχής έδωσε ωραία πάσα στον Καραγιώργη και αυτός με γρήγορο αριστερό πλασέ έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία του Ντραγκίεφ, διαμορφώνοντας το 1-3, ενώ και ο διαιτής αναμέτρησε ο Φώτης ο Σκούτας δεν θα αργήσει να σφυρίξει για τελευταία φορά. Και το τελευταίο σφύριγμα, σχεδόν με τη σέντρα των γηπεδούχων, ο Άρης Κασανδρίας πέτυχε την έκτη συνεχόμενη νίκη του, επικρατώντας με 1-3 μέσα στο Δημοτικό Στάδιο Νέων Μουδανιών επί του ΠΟΜ, ο οποίος αντίθετα γνώρισε τρίτη συνεχόμενη ήττα μετά από εκείνη από τον Αετό Βαρβάρας στα Μουδανιά και στον Αστέρα Αγίου Νικολάου. Έτσι οι φιλοξενούμενοι έφτασαν στους 38 βαθμούς, παραμένοντας στην πρώτη πεντάδα, ενώ αντίθετα ο ΠΟΜ παρέμεινε στους 16 και στην 11η θέση. Από το Δημοτικό Στάδιο Νέων Μουδανιών, καλό σας απόγευμα.